Αρακάς. Ωραίο υλικό, πολύ νόστιμο υλικό. Εξαιρετικό. Και πολύ σημαντική δοκιμασία, γιατί ο νικητής αποφεύγει την δοκιμασία αποχώρησης και είναι επί τους τέσσερις. Στους τέσσερις καλύτερους. Εσείς πώς νιώθετε που σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος? Είναι από αυτές τις φάσεις που λες τώρα, όντως, έχει πέρασει τόσο καιρός που δεν το πολύ πιστεύεις. Και δεν θες να τελειώσει κιόλας. Ναι. Είναι τα πρώτα συμπτώματα του ιδρυματισμού. Τι, δεν θες να τελειώσει? Δεν ξέρω. Λίγο θολό ήταν αυτό. Λίγο θολό. Να πούμε ότι ο αρακάς, εκτός από πολύ νόστιμος και πάρα πολύ ωραίο υλικό, είναι και αγχολητικός. Το καθάρισμά του. Α. Δεν σας έχει τύχει? Είναι κάποιες κινήσεις στην κουζίνα. Ναι. Όπως όταν πιάνεις όσπρια που δεν έχουν μαγειρευτεί, εννοώ ότι βάζεις το χέρι σου μέσα στα κρεμμύρια. Στις φακές που μαγειρεύονται. Που κάνεις έτσι. Τι ακριβώς κάνετε στην κουζίνα? Πραγματικά. Καθόμαστε στον κλαδόν και κάνουμε έτσι, πιάνουμε μαυρομάτικα. Τα βάζουμε πάνω και πέφτουν πάνω. Είναι συγκεκριμένο πόστο ή το κάνετε? Είναι το ζεν πόστο. Μάλιστα. Πάμε στην αποθήκη τροφίμων να χαϊδέψουμε τραχαναδές. Πάμε. Ο Κοντζάς φοράει και πολύ ωραία μπλούζα. Σήμερα δεν το σχολιάσαμε. Όχι, είναι πολύ ωραίο αυτό το πράγμα. Από μαρού. Απλά ξεχνάει το πλήρω. Μια και έχουμε εξαντλήσει τα μαγειρικά και έχουμε πιάσει τα ενδυματολογικά, να πούμε ότι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ενδυματολογικά έχοντας δημιουργήσει νομίζω και καινούριους δρόμους. Καινούρια τάση θα έλεγα. Και καινούρια τάση. Και μάλιστα θα έλεγα είναι ότι σωτήρις, είναι πολύ μπροστά ο Σωτήρης. Είναι αρκετά μπροστά. Τα σκέφτεσαι μόνο σου? Όχι, υπάρχει κρου. Υπάρχει. Εγώ έχω ακούσει άνθρωπο να λέει θέλω να με ντύσετε. Δηλαδή, να αυτό, να πάρω αυτό, αλλά θέλω να είμαι... Θέλω να είμαι σαν τον Κοντζά. Είναι σαν αποκριάτικη στολή. Πάς και τη ζητάς. Σε λιγότερα βγήκε και για παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Και έχουν βγάλει και μουτσούνες πλαστικές στον Κοντζά. Ότι μας λείπει ο Λεωνίδας. Ποιος?